Νέας Δημοκρατίας για 8 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αν και οι συνάδελφοί μου της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν αποχωρήσει από την αίθουσα, εγώ έχω βρει κάποιον να συνταχθώ μαζί του μερικώς ως προς τις τοποθετήσεις του στο πρόσωπο του αξιωτήμου Πρόεδρου, του κύριου Κακλαμάνη. Θα αναφερθώ εκτενέστερα στο τέλος της ομιλίας μου όμως πάνω στα ειδικά αυτά ζητήματα και σπέβδω να πω εισαγωγικά ότι άλλο ένα νομοσχέδιο έχουμε εδώ που ήρθε με αρκετές τυμπανοκρουσίες, ακόμα περισσότερη καθυστέρηση. Αυτά τα δύο πάνε μαζί τώρα τελευταία, αλλά δεν διακρίνεται ιδιαίτερα για την μεταρρυθμιστική του ορμή, αφού απλά συγκεντρώνει, κωδικοποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία, χωρίς να αντιμετωπίζει τη βασική ένσταση στη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που είναι τεράστιες καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων. Ενισχύεται έτσι η πεποίθηση ότι πολύ λίγα πράγματα αλλάζουν, δεν λειτουργεί και πολύ καλά η Επιτροπή, τα καρτέλ μένουν ατιμόρυτα ή στην καλύτερη περίπτωση πέφτουν στα μαλακά και η ακρίβεια καλπάζει. Βέβαια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η ακρίβεια δεν είναι αμιγώς ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμια τάση. Σε παγκόσμιο λοιπόν επίπεδο έχουμε πρώτα απ' όλα αύξηση στις τιμές των τροφίμων. Από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο τους από το 1990. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση παραγωγής σιτηρών το 2010 και στην αύξηση παγκόσμιας ζήτησης. Από την άλλη μεριά, η ανάφλεξη πρόσφατη στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή κατ' επέκταση έχει δημιουργήσει αυξητικές πιέσεις στη τιμή του πετρελαίου και επομένως αυτές συνεπάγονται και συνολικότερη αύξηση των τιμών των αγαθών παγκοσμίως. Εν τούτη, στην Ελλάδα η πραγματικότητα είναι κάπως δυσμενέστερη από δύο επιβαρυντικές παραμέτρους, θα έλεγα. Η πρώτη είναι τα φαινόμενα εξτροκέρδειας και η δεύτερη είναι η μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών των καταναλωτών. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Επομένως, αφενός αύξηση κόστους διαβίωσης, πληθωριστικές πιέσεις, αφετέρου μείωση διαθέσιμου εισοδήματος και μείωση αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών. Αφενός, στην Ελλάδα μόνο το 30% των καταναλωτών αισθάνεται ότι προστατεύεται επαρκώς από τις ισχύουσες ρυθμίσεις σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου. Αφετέρου, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, σε σταθερή βάση περίπου το 50% τα μισά των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνουν ότι μόλις τα βγάζουν πέρα εξαιτίας του μειωμένου εισοδήματός τους και του αυξημένου, όπως είπα, κόστους διαβίωσης. Επιπροσθέτω, σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών, το γενικό καλάθι του μεσαίου ελληνικού νοικοκυριού ανέρχεται στο ποσό των 2.120 ευρώ σύμφωνα με στοιχεία του Μαΐου του 2010, πάνω από 2.011 ευρώ του αντίστοιχου μήνα Μαΐου του 2009. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην ομάδα μεταφορές, δηλαδή αυτοκίνητο, τέλη κυκλοφορίας, διόδια, καύσιμα. Υπενθυμίζω ότι χθες είχαμε νέο ρεκόρ στην τιμή της αμόλυβδης με πανελλαδικό μέσο όρο το 1,681 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, με αυτά τα δεδομένα και με δεδομένες τις αυξήσεις, σε αυτή ακριβώς την ομάδα δεν είναι ανάγκη να πάμε παραπέρα, μεταφορές, που προέκυψαν τον τελευταίο χρόνο, οι προβλέψεις για το οικογενειακό καλάθι του μεσαίου ελληνικού νοικοκυριού που θα μας προκύψει σε ένα μήνα, το Μάη δηλαδή που μας έρχεται, είναι προφανώς αυξημένες. Θα είναι ακόμα πιο ακριβό δηλαδή το οικογενειακό καλάθι. Άρα το σύστημα πάσχει, κύριε Υπουργέ. Και εμείς νομοθετούμε, λες και νομοθετώντας, χωρίς να κοιτάμε την κακοδίκηση, χωρίς να κοιτάμε τις τρευλώσεις, χωρίς να κοιτάμε την έλλειψη συντονισμού, τις καθυστερήσεις, νομίζουμε ότι εξορκίζουμε όλα τα κακά. Δεν συμβαίνει αυτό. Κάποια σχόλια επί των άρθρων. Στα 6 και 8. Αύξηση προθεσμιών στην εξέταση υπόθεσης και λήψη απόφασης. Μα εδώ, όταν το μεγάλο πρόβλημα είναι η καθυστέρηση στη λήψη απόφασης, έρχεστε και αυξάνετε τις προθεσμίες. Προφανώς δεν βοηθάτε στη σωστή κατεύθυνση. Άρθρο 12. Επιλογή από τον Υπουργό των Μελών της Επιτροπής. Όχι του Προεδρίου, των Μελών της Επιτροπής. Και 13. Αποκλειστική δυνατότητα του Υπουργού να κινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά των μελών που έχει διορίσει. Εδώ πέρα δεν έχουμε μόνο τα μέλη των δύο ταχυτήτων που προείπε στην τοποθέτησή του ο κ. Παυλόπουλος, έχουμε και μία αυξητική τάση στον έλεγχο των μελών από τον Υπουργό, που συνεπάγεται τι? Περιορισμός των εγγυήσεων ανεξαρτησίας στην κρίση των μελών της Επιτροπής, όταν όλοι ελέγχονται τελικά από τον Υπουργό.
Άρθρο 15. Εξέταση υποθέσεων. Η παράγραφος 2 που μιλεί για κλήρωση του εισηγητή. Εδώ μπορεί να έχουμε μια υπερβολική επιβάρηση του εισηγητή με πολλές και δύσκολες υποθέσεις. Θα ήταν προτιμότερο να προκύψει μια προκαταρτική διαλογή των υποθέσεων, έτσι να υπάρχει μια πιο ισοβαρής κατανομή σε πολλούς εισηγητές. Στην παράγραφο 10, όσο στον χρόνο παράδοση πρακτικών στα αντίδικα μέρη, 120 μέρες που ορίζεται, νομίζω ότι είναι υπερβολική. Εμείς αύριο θα έχουμε παραδομένα στα χέρια μας τα πρακτικά αυτής της συζήτησης, σε λίγες ώρες μόνο. 120 μέρες για τα πρακτικά της συζήτησης. Εδώ απλά πλήττονται οι αντίδικοι των καρτέλ, των πολυεθνικών, και ευνοούνται οι πολυεθνικές, οι οποίες έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιούν επίλεκτες ομάδες νομικών παραστατών με πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, έτσι να παίρνουν τα πρακτικά πολύ συντομότερα, σε πολύ συντομότερο χρόνο, και να έχουν έτσι τη δυνατότητα να προετοιμάσουν ή να επεκτείνουν την άμυνά τους. Στο άρθρο 21, και το ψηφίζουμε, περί προσωπικού, παραδεχόμαστε ότι η υποστελέχωση του προσωπικού της Επιτροπής έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην εκδίκαση των υποθέσεων και επομένως στην αναποτελεσματικότητα της Επιτροπής. Εδώ προβλέπεται βέβαια ανώτατο συνολικό αριθμό 200 ατόμων, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προβλεφθεί και το ελάχιστο προσωπικό και να μην αποκλίνεται από αυτό, και ο αριθμός αυτός να είναι κοντά στα 200. Όσοι περισσότεροι, τόσο πιο εύρυθμοι και γρήγοροι, ταχύτερη θα γίνει η λειτουργία της Επιτροπής στην ουσία. Και τέλος, το άρθρο 44, όπως είχα πει και στην αρχή, ως προς ποινικές κυρώσεις. Κύριε Υπουργέ, εσείς αυτή τη στιγμή δεν μάχεστε μόνο κόντρα στα καρτέλ, αλλά μάχεστε και κόντρα στην πεποίθηση της κοινωνίας ότι είστε ποιικοί στη μεταχείρισή τους. Ότι έχετε να κάνετε με την ποιική μεταχείρισή τους. Παρέδεσα την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου ότι οι καταναλωτές στην Ελλάδα δεν πείθονται ότι προστατεύονται επαρκώς όσο οι καταναλωτές του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, υπάρχει ζήτημα εδώ πέρα. Πώς λοιπόν θα πείστε, κύριε Υπουργέ, ότι κάνετε κάτι? Ο καλύτερος τρόπος είναι να αυστηροποιήσετε το περιεχόμενο των ποινικών κυρώσεων. Δεν υπάρχει καλύτερος. Μας είπατε για τις ποινές φυλάξεις. Μα η αίσθηση της τιμώρησης και στην κοινωνία θα προκύψει ευκολότερα όταν ακουστεί αύριο ότι έπεσε και μια ποινή φυλάκισης. Μετατρέψιμη μη, δεν έχει σημασία. Αλλά ότι φυλακίστηκε, ότι άκουσε το φυσικό πρόσωπο που έχει να κάνει με το καρτέλ. Άλλο αυτό. Ας προβλεφθεί πρώτα ποινή φυλάκισης και ερχόμαστε και στα άλλο. Ιδίως να οριστεί ποινή φυλάκισης και για το αδίκημα της δεσπόζουσας θέσης. Εδώ νομοθετείται και λέτε μόνο για αρμονισμένες πρακτικές. Μα αυτό είναι πολύ ασυνήθιστο να προκύψει. Αρκεί η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης. Αυτό κάνουν τα καρτέλ σήμερα στην ελληνική πραγματικότητα. Δείτε τις αποφάσεις Επιτροπής Ανταγωνισμού που καταλόγησαν κάποιο πρόστιμο σε εταιρείες για τα έτη 2007 και 2010, και με αυτό τελειώνω. Στις 18 υποθέσεις, οι 3 είχαν να κάνουν με εναρμονισμένη πρακτική, οι 7 με δεσπόζουσα θέση και οι 8 με παράνομους όρους στα συμφωνητικά με τους λιανέμπορους. Άρα μόνο το 1/6 τιμωρείται κατά τον νόμο με ποινή φυλάκισης. Είναι υπερβολικά μικρό το ποσοστό για να πείσετε ότι κάνετε κάτι και έχετε πραγματική πολιτική βούληση να διορθώσετε το πρόβλημα. Στις υπόλοιπες δεν υπάρχει ούτε μία μέρα ποινής, μόνο πρόστιμα. Το γνωστό. Αυτή λοιπόν δεν είναι, κατά την άποψή μας, επαρκής αποτρεπτική τακτική για τις εταιρείες που σκέφτονται να κάνουν παραβάσεις του νομοθετικού πλαισίου για τον ανταγωνισμό. Νομίζουμε ότι εδώ πέρα χωρεί μια αυστηροποίηση νομοθεσίας, όταν μάλιστα πριν από λίγες μέρες ψηφίσαμε ότι κάποιος που δεν καταβάλει για 2 μήνες συνεχόμενους το ΦΠΑ να αντιμετωπίζει ποινή φυλάξης, μη μετατρέψει, με παρακαλώ, ένας ατυχής ασέμπορος, δεν μιλάμε για εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, μπορούμε να δεχθούμε εδώ ότι χωρεί μια ανάλογη αυστηροποίηση της ποινής στους παραβάτες της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό. Έτσι θα δείξετε την πραγματική πολιτική βούληση να αντιμετωπίσετε και το πρόβλημα κατάμουτρα και στην ουσία του. Σας ευχαριστώ.